Στη διαδικασία εκπόνησης ενός εναλλακτικού σχεδίου και μιας αντίστοιχης στρατηγικής για την προσέλκυση επισκεπτών από την Ελλάδα πλέον και όχι το εξωτερικό, αφού οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών με την Επιτροπή Τουρισμού και την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του τουριστικού σχεδιασμού, που συνεδριάζουν την Τρίτη και την Τετάρτη, αντίστοιχα για να αναλύσουν τα νέα δεδομένα. Το μεγάλο πρώτο στοίχημα που ήταν η στροφή στις χώρες των Βαλκανίων και στον οδικό τουρισμό πήγε περίπατο λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων σε αυτές τις χώρες. Κάτι που επέφερε σημαντικό πλήγμα στις τουριστικές επιχειρήσεις κυρίως στα ηπειρωτικά παράλια. Το δεύτερο μεγάλο πλήγμα όμως, ειδικά για την πόλη των Ιωαννίνων και τις τουριστικές επιχειρήσεις σε ορεινούς και ημιορεινούς προορισμούς, ήρθε από το Ισραήλ, όπου η ημερήσια καταγραφή κρουσμάτων που έφτασε μέχρι και τις 2.000 κατέστησε απαγορευτική την οποιαδήποτε σκέψη για άνοιγμα των συνόρων. Ο Δήμος Ιωαννιτών έτσι προσανατολίζεται στο να προσπαθήσει να σώσει την παρτίδα για να μην επέλθει μια οικονομική καταστροφή στην υλοποίηση των προγραμματισμένων αθλητικών εκδηλώσεων όπως ο γύρος της Λίμνης το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά και πολλά επιστημονικά συνέδρια που ήταν προγραμματισμένα για την άνοιξη και μεταφέρθηκαν για το φθινόπωρο. Ο Δήμαρχος της πόλης, Μωυσής Ελισάφ, έκανε λόγο για μια ρευστή και μεταβατική περίοδο όπου η κατάσταση στον τουρισμό εξελίσσεται άσχημα για την περιοχή που είχε επενδύσει στον οδικό τουρισμό. Ο προσανατολισμός έτσι μοιραία περνά στον εγχώριο τουρισμό αλλά και στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του φθινοπόρου. Νομίζω ότι ήμενε μια μεταβατική περίοδος και μπαίνει και πολύ ρευστή. Αυτά που πιστεύαμε πριν από λίγους μήνες ανατράπηκαν. Για παράδειγμα, όπως είπατε προηγουμένως, είπαμε να στηριχθούμε στον οδικό τουρισμό από τις γειτονικές χώρες. Όμως η κατάσταση εκεί δυστυχώς εξελίχθηκε πολύ άσχημα, ενώ είχαν πάει πολύ καλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα στην χαλάρωση των μέτρων είχαν πολλά κρούσματα και έτσι ο οδικός τουρισμός στην Ελλάδα έχει περιοριστεί σημαντικά. Είχαμε επίσης την πεποίθηση ότι θα μπορούσαμε να στηριχθούμε στους επισκέπτες από το Ισραήλ, ιδιαίτερα η περιοχή μας, όχι αποκλειστικά η πόλη. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι κατόρθωτο, διότι έχουν και εκεί πάρα πολλά κρούσματα που φτάνουν τα 2.000 την ημέρα. Αριθμός ρεκόρ που δεν είχαν ούτε κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Και επομένως θα πρέπει να το πάμε πιο πίσω και τη δυνατότητα επισκεπτών από το Ισραήλ. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες για την δική μας περιοχή, διότι μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου έρχονται χιλιάδες Ισραηλινοί τουρίστες. Επομένως, θα πρέπει για το δίμηνο του καλοκαιριού να στηριχθούμε στον εγχώριο τουρισμό και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, ώστε το φθινόπωρο, που εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί είναι και η καλύτερη περίοδος, είναι μια περίοδος συνεδρίων και αθλητικών διοργανώσεων που φέρνουν χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη. Θα προσπαθήσουμε, τηρώντας πολύ αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και εφόσον η κατάσταση δεν εκτροχιαστεί. Και γι' αυτό για άλλη μια φορά να απευθύνω την έκκληση προς όλους, πολίτες, επιχειρηματίες, ότι θα πρέπει με σχολαστικότητα να ακολουθούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι ο μόνος ασφαλός δείκτης να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, μην παίρνοντας επιπρόσθετα μέτρα, που σημαίνει περιορίζοντας τους επισκέπτες που έρχονται στην πατρίδα μας, είναι πάρα πολύ σημαντική η τουριστική κίνηση, θα διασώσει θέσεις εργασίας. Και για όλες αυτές τις κινήσεις, τις στοχευμένες που πρέπει να κάνουμε, την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε συνάντηση και της Επιτροπής Τουρισμού, αύριο δηλαδή, και την Τετάρτη της Επιτροπής Ανασχεδιασμού του τουρισμού, την οποία έχουμε δημιουργήσει, με σκοπό να δούμε πρακτικά τις απαραίτητες κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική μας για τους επόμενους μήνες. Αλλά λέω, εκείνο που είναι ο βασικός μας στόχος είναι ότι όλες οι μεγάλες διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο, περισσότερες εξαναβολείς από τον Μάιο-Ιούνιο ή και άλλες που είχαν σχεδιαστεί για αυτό το χρονικό διάστημα, πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη σχολαστική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων.